η οποία είναι πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία, αλλά συμμετέχει στην εκδήλωση και με τη διπλή της ιδιότητα, καθώς είναι και συγγενής λήπτη ψυχικής υποστήριξης. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Είναι μεγάλη μου τιμή και είναι ακόμα μεγαλύτερη τιμή που αντί να ακούμε εμείς τους υπουργούς, είναι οι υπουργοί που είναι εδώ που να ακούσουν εμάς. Νομίζω ότι έχουμε αρχίσει να έχουμε μια αλλαγή παραδείγματος, αυτή που όλοι επιζητούμε. Θα μοιραστώ κι εγώ μαζί σας τη δικιά μου ιστορία, λίγο διαφορετική από την ιστορία του πατέρα που ακούσαμε προλίγου. Είναι και αυτή μια αληθινή ιστορία, όπως και τα γεγονότα τα οποία θα σας αναφέρω είναι και εκείνα αληθινά. Και τα στοιχεία τα οποία θα σας δώσω με τη δεύτερη ιδιότητά μου είναι και εκείνα πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι είμαι στην κατάλληλη αίθουσα με τους κατάλληλους ανθρώπους για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Και η δικιά μου ιστορία ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν, είμαστε πάνω από 40 χρόνια τώρα. Νομίζαμε ότι ήταν δύσκολος ο αδελφός μου, δύσκολο παιδί, δύσκολη εφηβεία, δύσκολη παιδική ηλικία στην αρχή. Όλοι το ζουν αυτό και εγώ με την κόρη μου το είχα περάσει και όλοι όσοι έχετε παιδιά το καταλαβαίνετε. 40 χρόνια μετά μπορώ βέβαια να πω ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως νομίζαμε τότε τα πράγματα. Ένα τυπικό σενάριο, άτομα που έχουν σχέση με την ψυχική υγεία καταλαβαίνουν τι εννοώ, ανάλογα με την ηλικία που εμφανίζεται για πρώτη φορά η ψυχική νόσος. Ο αδελφός μου για παράδειγμα ήταν στα 16. Οι γονείς συνήθως εκείνη την ηλικία βρίσκονται στο πικ της καριέρας τους και των υποχρεώσεών τους. Έχουν και άλλα παιδιά, εμείς ήμασταν άλλοι τρεις από πίσω. Σε εκείνη τη φάση έχουμε και οι γιαγιάδες, οι παππούδες στο σπίτι να φροντίζουν οι γονείς. Είχαμε και εμείς δύο γιαγιάδες. Δύσκολες καταστάσεις. Ήταν πολύ περίεργος. Στην αρχή ήμουν η αδελφή του Πρεζάκια, του Χαπάκια. Άρχισα να τρέχω σε κρατητήρια, σε φυλακές, σε αστυνομικά τμήματα. Άρχισε να έρχεται η αστυνομία στο σπίτι επί μονή μου βάσεως. Δεν ξέραμε πού να κρυφτούμε στην αρχή από το φόβο μας. Δυστυχώς όμως περισσότερο ήταν από την τροπή του κόσμου. Τι είναι όλη αυτή η αστυνομία που έρχεται συνέχεια στο σπίτι, τι γίνεται εκεί πάνω. Οι φίλοι σταμάτησαν να έρχονται. Οι γονείς των φίλων των δικών μου φοβόταν να στείλουν τα κορίτσια στο σπίτι γιατί φοβόταν ο αδελφός μου ότι θα τις βιάσει, χωρίς να έχει δώσει κάποιο τέτοιο σημάδι πιο μπροστά. Απλά ήταν το στίγμα τέτοιο. Οικονομική ασφυξία, δικηγόροι, δικαστήρια. Δεν υπήρχε αυτό που ζούσαμε. Αυτοί που έχουν περάσει από αυτή τη φάση καταλαβαίνουν τι λέω. Ένα από τα πολύ μεγάλα ζητήματα που ξεκίνησε μετά από τις φυλακές και από τα κρατητήρια ήταν η θεραπεία. Η ακούσια νοσηλεία και η θεραπεία. Το στίγμα πάλι έπαιξε το μεγάλο του ρόλο. Γιατί? Μένω στις Σέρες. Θυμάμαι τον πατέρα μου σαν απειλή να του λέει «Θα σε κλείσω στο Λεμπέτ». Το Λεμπέτ είναι το ψυχιατρίο στη Σταυρούπολη, στη Θεσσαλονίκη ήταν. Συγχρόνως όμως υπήρχε και το κομμάτι της Λέρου. Νοσοκομεία δεν είχαμε, ψυχιατρικά εννοώ, ψυχίατροι δεν υπήρχαν και η ψυχική νόσος ήταν συνδυασμένη με αυτή την εικόνα. Άρα ποιος γονιός, ποια μάνα να θέλει να στείλει το παιδί για τέτοια θεραπεία. Πώς θα το πάρει ο ίδιος ο ασθενής. Πώς το εκλαμβάναμε εμείς τα αδέλφια, οι φίλοι, οι γνωστοί που όλοι εξαφανίστηκαν, τα σόγια. Ούτε ακόμα και τώρα δεν μιλάμε. Ντρέπονται. Βέβαια το πιο δύσκολο είναι για τον ίδιο τον ασθενή, όπου ζει αυτό το πράγμα. Και ακόμα και σήμερα, 35 χρόνια μετά από τη μεταρρύθμιση. Το ζήσα κι εγώ. Δεν ήξερα πού να κρυφτώ από την τροπή μου κάθε φορά που ερχόταν η αστυνομία. Άρχισα να σκέφτομαι ότι δεν είναι νορμάλ όλα αυτά τα πράγματα. Να αναρωτιέμαι γιατί δεν γίνεται το ίδιο σε κάποιες άλλες ασθένειες. Δεν ήξερα νομικά πράγματα τότε, αλλά έβλεπα ότι δεν είναι νορμάλ, δεν είναι φυσιολογικό να μην συμβαίνει σε άλλες ασθένειες παρά μόνο σε αυτήν. Χωρίς να είναι ιδιαίτερα ούτε επικίνδυνος, ούτε επιθετικός, ούτε βίαιος. 6 στις 10 περιπτώσεις πάνε στα. Με χειροπέδες για νοσηλεία. Τα στοιχεία είναι του συνηγόρου του πολίτη και ο καθένας από εμάς τα στοιχεία τα ξέρει από προσωπική εμπειρία. 95% δεν τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, ο νόμος που υπάρχει για την ακούσια νοσηλεία. Αυτό το λέει ο συνηγόρος του πολίτη, το ξέρουμε εμείς που το βιώνουμε, το λέει η Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το λένε όλες οι έρευνες που έχουν γίνει στη χώρα.
Μεταφορά από αστυνομικούς οι οποίοι δεν έχουν καμία ενημέρωση και ψάχνουν να βρουν στο ίντερνετ αν πρέπει να έχουν ράβδο ή όχι, αν πρέπει να έχουν, δεν ξέρω εγώ τι να έχουν, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Είναι ντροπή να ψάχνουν να βρουν τις πληροφορίες στο ίντερνετ χωρίς να έχουν ενημέρωση στα τμήματα. Υπάρχουν αρκετοί νομικοί στη χώρα οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι στο κομμάτι. Το συγκεκριμένο κείμενο είναι από τον κύριο Φυτράκη. Την εποχή που το έγραψε ήταν στο Συνήγορο του Πολίτη, σήμερα είναι στη Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης, ο οποίος είχε πει εδώ και πολλά χρόνια ότι το σύστημα της ακούσιας νοσηλείας στην Ελλάδα έχει καταρρεύσει πλήρως. Δεν εξυπηρετεί την ψυχιατρική θεραπεία, εκθέτει την ψυχιατρική ως αυθαιρεσία και τη δικαστική και εισαγγελική εξουσία ως ανήμπορη και απρόθυμη. Υπάρχει πρόβλημα και απαιτεί ριζικές αλλαγές. Μάλιστα χαρακτηρίζει το νομοθετικό αυτό πλαίσιο σαν ευτελισμό. Ότι ενώ μετά τη σύμβαση του Οβιέδο η όρος της επικινδυνότητας έχει φύγει από τις προϋποθέσεις ακούσιας νοσηλείας, δυστυχώς και σήμερα ακόμα αυτό συνεχίζει και υπάρχει. Και δυστυχώς μια άλλη λέξη που χρησιμοποίησε πάλι ο κύριος Φυτράκης είναι αναρωτιέμαι μερικές φορές υπάρχει συνωμοσία μεταξύ της ψυχιατρικής και των δικαστών. Είναι παράνομες αυτές οι νοσηλείες, λέει ο κύριος Φυτράκης. Πώς μπορούμε να μιλάμε ακόμα για εισαγγελικά, ενώ όταν ο νόμος λέει ότι η ακούσια νοσηλεία μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση δικαστηρίου. Σε αυτό συνηγορεί το στίγμα και πάλι το στίγμα. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι το μοναδικό έγγραφο που έχει βγάλει μέχρι στιγμής για τους αστυνομικούς όσον αφορά το κομμάτι της μεταφοράς. Αναφέρεται στην επικινδυνότητα και μάλιστα λέει στα πλαίσια της δημόσιας ασφάλειας από επικίνδυνους ασθενείς πρέπει να γίνει. Και πώς μπορεί να ξέρει ο κύριος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αν πρόκειται για επικίνδυνο ασθενή αφού δεν έχει εξεταστεί ακόμα. Στίγμα. Αλήθεια, ποιος είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για όλα αυτά? Ποιος θα λογοδοτήσει? 27 χρόνια ισχύει ο νόμος αυτός για την ακούσια νοσηλεία. Χιλιάδες άτομα έχουν νοσηλευτεί σε ολόκληρη τη χώρα. Με αυτές τις διαδικασίες, με αυτό το νόμο, ο οποίος είναι ατελής, ο οποίος δεν λειτουργεί όπως πρέπει, παράτυπα κτλ. Ποιος έχει ευθύνες και ποιος θα τις αποδώσει σε ποιον? Είχαμε και δύο καταγγελίες. Είχαμε και δύο αποφάσεις δικαστικές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα για την ακούσια νοσηλεία. 2011, είμαστε 2019. Μίλησαν για την ατέλεια του συστήματος και για τις παραβιάσεις που γίνονται στη διαδικασία της νοσηλείας. Βένιος και Καραμανόφ, δύο αποφάσεις. Πρόσφατα, την περασμένη χρονιά, είχαμε την Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστήριων που ήρθε στη χώρα. Είναι η 15η φορά που έρχεται στη χώρα και για άλλη μια φορά τα προβλήματα που διαπίστωσε μέσα στους χώρους παροχής ψυχιατρικών υπηρεσιών είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ σοβαρά. Αυτά τα είδαν αυτοί. Αυτά τα ζουν οι ασθενείς, αυτά τα βλέπουν οι γιατροί σε καθημερινή βάση, αυτά τα βλέπουμε και εμείς που είμαστε οι συγγενείς και μπαινοβγαίνουμε σε συχνά ραντεβού με το σύστημα. 35 χρόνια, τουλάχιστον, η ψυχιατρική μας μεταρρύθμιση. Ακούμε τη λέξη από ασυλοποίηση. Ναι, έχουν γίνει πολλά. Είναι ένα 5%, είναι ένα 10%. Τι γίνεται με το υπόλοιπο 90% που είναι στην κοινότητα και δεν έχουν μπει στο άσυλο για να ασυλοποιηθούν? Για αυτούς δεν υπάρχουν λεφτά. Το 90%. Πού είναι οι υπηρεσίες στα Σέρας, στα νησιά? Υπηρεσίες για όλους. Όχι μόνο για αυτούς που βγήκανε από το άσυλο, για αυτούς που δεν μπήκαν. Εκτός και αν πρέπει να μπούμε στο άσυλο για να μπορέσουμε να τύχουμε αποσυλλοποίησης και κάποιων υπηρεσιών. Μερικές φορές είμαι σκληρή, αλλά ο τίτλος της σημερινής εκδήλωσης μου το επιτρέπει, ακούγοντας την ψυχή. Θα βγάλω τα σώψυχά μου, κύριε Βερναρδάκη μας. Και σας ευχαριστώ που με ακούτε. Ποιος θα λογοδοτήσει για αυτά που δεν έγιναν, αλλά και για τη ζημιά που έγινε στους ανθρώπους λόγω αυτών που δεν έγιναν? Αυτή είναι η εναλλακτική που έχει σήμερα το 90% των ασθενών που είναι στην κοινότητα. Ή θα πάρει τις υπηρεσίες εκείνες που είπαμε, το σύστημα εκείνο της ακούσιας νοσηλείας, έτσι όπως είναι, με τις πολύ καλοπροαίρετες προθέσεις, θα πω, των επαγγελματιών υγείας, με τους πολύ λίγους πόρους που έχουν να διαχειριστούν και τις δύσκολες καταστάσεις, και μετά τι, μόλις θα φύγουν τα συμπτώματα? Αυτό,
Θα μπαίνουμε, θα βγαίνουμε. Αυτό κάνει ο αδελφός μου τα τελευταία 40 χρόνια. Αυτό κάνουν όλοι. Και ποιος το τραβάει αυτό το ζόρι? Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν είμαστε βόρειες χώρες και είναι οι οικογένειες. Υπάρχουν βέβαια και τα στραβά τα πολλά, κάποια παραδείγματα που έχουν φερθεί άσχημα. Δεν αντέχουν οι άνθρωποι και ενδεχομένως λειτουργήσαν άσχημα. Όμως είναι ένα μικρό ποσοστό. Το μεγάλο ποσοστό είναι αυτό. Το μεγάλο ποσοστό είναι αυτό που κάνει το γιατρό, που κάνει τον ψυχολόγο, που κάνει τον νοσηλευτή, που κάνει το κράτος, δίνει τα λεφτά, δίνει όλα αυτά, χωρίς να έχει εκπαίδευση, χωρίς να έχει υποστήριξη σε κοινωνίες οι οποίες είναι δύσκολες. Μην κοιτάτε πώς είναι εδώ στην Αθήνα. Αν και στην Αθήνα πιστεύω ότι και εδώ στις μικρές τις γειτονιές το ίδιο πράγμα σαν την επαρχία θα είναι. Εφόρο ζωής, χωρίς δυνατότητα ανάπαυλας ούτε μία μέρα. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ εξοικονομούνται από το σύστημα. Αυτοί που είναι στο χώρο της υγείας ξέρουν πολύ καλά πόσο κοστίζει ένα άτομο το μήνα σε στεγαστική δομή. Και αφού δεν είχαμε καμία υποστήριξη, αποφασίσαμε να παρέχουμε την υποστήριξη αυτή μόνοι μας. Μαζεύτηκαν οι οικογένειες, ίδρυσαν τους συλλόγους και προσπάθησαν να καλύψουν τα κενά μόνες τους. Αρχίσαμε να δίνουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους να αναδείξουν ταλέντα και ικανότητες που έχουν. Να κάνουμε ευαισθητοποίηση της κοινότητας για το τι είναι και τι δεν είναι ψυχική ασθένεια. Ομάδες αυτοβοήθειας για να μπορούν τα άτομα να ανταπεξέλθουν. Ψυχοενδυνάμωση των μελών, ενημέρωση για τα δικαιώματά τους. Διάφορες δράσεις. Κάναμε και ομοσπονδία το 2002 για να έχουμε μεγαλύτερη δύναμη. Και άντε καλά σας τα λέω εγώ από την πλευρά της οικογένειας. Αυτό είναι που με έκανε να θέλω να γίνω δικηγόρος. Στα 33 μου πήγα και έγινα δικηγόρος και εξειδικεύτηκα στο δίκαιο ψυχικής υγείας. Επί τούτου. Για να μπορέσω να αντιμετωπίσω τους δαιμόνους που είχα εγώ μέσα μου και τους δαιμόνους με τους οποίους μεγάλωσα τόσα χρόνια. Πού είναι όμως ο αδελφός μου, πού είναι ο ψυχικά πάσχων? Τι είναι τελικά? Μήπως είναι η ταυτότητά του, ποια είναι η ασθένειά του? Είναι ίσως τελικά με όλους τους υπόλοιπους? Και άμα είναι ίσως, γιατί δεν έχει δικαίωμα να πει θέλω ή δεν θέλω αυτή τη θεραπεία, θέλω κάποια άλλη? Και αν πάλι δεν είναι, όταν γίνονται εκλογές, γιατί η ψήφος του γίνεται δεκτή και μπορεί και ψηφίζει? Περίεργα πράγματα. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Έτσι όπως είπε ο κύριος Βασιλόγιαννης από την νομική σχολή του Καποδιστριακού, είπε ότι ενώ συμφωνούμε γενικώς ότι οι άνθρωποι είναι πρόσωπα, διαφωνούμε ως προς το αν κάθε άνθρωπος είναι πρόσωπο. Ή αν υπάρχει ιεραρχία μεταξύ προσώπων ως προς το στάτους τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το αν κάποιος είναι πρόσωπο ή όχι δεν είναι θέμα επιστημονικό, δεν είναι θέμα ψυχιατρικό, δεν μπορεί να βγει από μια γνωμάτευση. Είναι θέμα αποκλειστικά ηθικό και πρωτίστως πολιτικό. Ένα μικρό παράδειγμα είναι ο αστικός μας κώδικας. Διακρίσεις παντού. Αυτά αφορούν τους ψι. Και ο αστικός κώδικας έχει μετά τις αντίστοιχες διατάξεις στον ποινικό κώδικα και σε άλλους κώδικες όπου όποιος έχει πρόβλημα ψι είναι εκτός. Όλα τα άτομα με αναπηρίες έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Τα άτομα όμως με προβλήματα ψυχικής υγείας, με ψυχικές αναπηρίες έχουν προβλήματα και διακρίσεις που οι άλλοι δεν τις έχουν. Όχι στον ίδιο βαθμό. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον νόμο. Το μεγάλο το πρόβλημα του νόμου αυτή τη στιγμή στη χώρα μας αλλά και σε πολλές άλλες χώρες είναι ότι πρέπει ο ψυχίατρος να διαπιστώσει την ανικανότητα του ατόμου για να μπορέσει μετά το δικαστήριο να έρθει και να αφαιρέσει το δικαίωμα της λήψης αποφάσεως λόγος της ταμπέλας ότι δεν είναι ικανός να κρίνει για το συμφέρον της υγείας του κτλ. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται ότι συνήθως η ικανότητα λήψης αποφάσεων, αυτό που ονομάζεται διανοητική ικανότητα, mental capacity, όπως το λέει η σύμβαση του ΟΗΕ, συνεπάγεται την αφαίρεση της δικαιοπρακτικής ικανότητας. Μπερδευόμαστε. Μέχρι και οι νομικοί ακόμα μπερδευόμαστε. Τι είναι αυτή η δικαιοπρακτική ικανότητα? Είναι να έχεις δικαιώματα και υποχρεώσεις και να τα άσκεις. Η διανοητική ικανότητα είναι κάτι άλλο. Είναι οι δεξιότητες που έχει κάποιος άνθρωπος, ο καθένας από εμάς, να πάρει αποφάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι διαφορετικές ανάλογα με τη φάση της ζωής του ή ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες διαβεί. Αν ένα άτομο το αφαιρέσουμε τη δικαιοπρακτική του ικανότητα, είτε de facto είτε de jure, σημαίνει ότι
δεν μπορεί να αρνηθεί τη θεραπεία του. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει δικαίωμα να δουλέψει στο δημόσιο. Γιατί πολλές φορές το βλέπουμε σε προκήρυξεις, εκτός ψυχικής υγείας, άτομα που πάσχουν από αυτό δεν μπορούν. Πρόβλημα στην οικογενειακή ζωή. Τους απαγορεύουμε πολλές φορές να παντρευτούν, να κάνουν οικογένεια. Γιατί η μάνα θεωρεί ότι ο γιος της δεν είναι ικανός, δεν μπορεί, δεν είναι έτοιμος ακόμα. Να κάνει ό,τι θέλει με τα λεφτά του, με την περιουσία του. Είτε του έχει αφαιρεθεί η δικαιοπρακτική ικανότητα με το σύστημα της δικαστικής συμπαράστασης, είτε όχι. Ανεξάρτητη διαφύλαξη στην κοινότητα και αυτόνομη λήψη αποφάσεων. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι σίγουρο για όλους. Ψήφος. Δεν δουλεύει καλά το σύστημα των στατιστικών μας. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή πόσα άτομα στην Ελλάδα δεν έχουν δικαίωμα ψήφου επειδή είναι σε δικαστική συμπαράσταση. Υπάρχει μια παγίδα. Άμα μπεις εκεί μέσα, δεν βγαίνεις εύκολα. Αυτό είναι το σύστημά μας και αυτό είναι το σύστημα δυστυχώς σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Και ερχόμαστε τώρα στα καλά. Έχουμε το σύνταγμά μας, το οποίο λέει ότι όταν έχουμε διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες έχουν ακυρωθεί, υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Και βλέπουμε αυτά εμείς οι νομικοί και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έχουμε και τη σύμβαση και λέμε είναι ωραία. 2007 υπογράφηκε, 2012 ακυρώθηκε. Το 2007 βέβαια βγήκε και ένα εγχειρίδιο για τους βουλευτές, για να ξέρουν για τα επόμενα χρόνια πώς πρέπει να προσαρμόσουν την νομοθεσία, τι πρέπει να κάνουν για να είναι συμβατή η σύμβαση, η νομοθεσία της χώρας με τη σύμβαση. 2007, είμαστε 2019. Δεν πειράζει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ο 4487 έχει θέσει το πλαίσιο, όπως είπε προλίγου και η κυρία Σαράκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό από κάπου να ξεκινήσουμε, να έχουμε ένα σημείο αναφοράς, να ξέρω κι εγώ ρε αδελφέ, πού θα πάω, ποια πόρτα θα πάω να χτυπήσω. Και όπως είπε και ο κύριος Βαρδακαστάνης, είναι ένα εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας. Γιατί? Για να μπορέσουμε να απαγκιστρωθούμε, να απαγκιστρωθεί το νομικό μας σύστημα από ξεπερασμένες λογικές, οι οποίες υπάρχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υποχρεώσεις είναι πολλές, θα περάσω. Το πιο σημαντικό άρθρο, κατ' εμέ, για να μπορέσει να υπάρξει δυνατότητα εφαρμογής και ικανοποίησης δικαιωμάτων από τα υπόλοιπα άρθρα, είναι το άρθρο 12. Είναι αυτό το οποίο στερείται βασικά από τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, κατά κόρον και νοητική στέρηση, αλλά κυρίως ψυχικής υγείας. Και πάλι εκεί μπερδευόμαστε. Έχει δύο διαστάσεις. Δεν είναι εύκολα διακριτές πάντα και από όλους. Πρέπει να μην μπερδευόμαστε και κυρίως οι επαγγελματίες υγείας να μην μπερδεύονται. Η νομική προσωπικότητα είναι άλλο πράγμα και η νομική ικανότητα είναι άλλο πράγμα. Η σύμβαση, όπως είπε και η κυρία Σαράκη, περνάει από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο. Εγώ λέω κοινωνικό μοντέλο δικαιωματικού τύπου, είναι η αμέσως επόμενη μετεξέλιξη. Κρίμα που δεν έχω χρόνο. Λέμε συνήθως ότι λεφτά δεν υπάρχουν, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ναι, όντως, λεφτά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως πράγματα τα οποία δεν κοστίζουν τίποτα. Zero, 0 euros. Η κατάργηση όλων των διακρίσεων. Άμεσης εφαρμογής είναι αυτό για τη σύμβαση. Έλα όμως που αυτό που είναι το τελείως τζάμπα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι να γίνει. Γιατί πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Δεν εξαρτάται από χρήματα. Όμως δεν δεσμευόμαστε μόνο νομικά. Δεσμευόμαστε και πολιτικά. Γιατί πάμε και υπογράφουμε και κυρώνουμε τις συμβάσεις. Επειδή το έκαναν οι γείτονες, για να φανούμε καλοί, κάνουμε σύγκριση ποιος έχει κυρώσει περισσότερες συμβάσεις. Λέω τώρα εγώ. Γιατί παίρνουμε πολιτικές δεσμεύσεις. Πήραμε δεσμεύσεις. Πρέπει να τις κάνουμε τις δεσμεύσεις. Γιατί ο κόσμος πλέον ξέρει. Και εμείς στους συλλόγους οικογενειών εκπαιδεύουμε τους ασθενείς και τις οικογένειες να ξέρουν τι είναι αυτό που πρέπει να διεκδικήσουν. Δεν είμαστε οι κακοί, δεν είμαστε απέναντι στο σύστημα. Είμαστε μαζί και θέλουμε να προχωράμε μαζί. Και θέλουμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Στο κομμάτι της υγείας που είναι το πολύ σημαντικό και εκεί που έχουμε τις περισσότερες παραβιάσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας, χρειαζόμαστε ποιοτική και ολοκληρωμένη περίθαλψη σύμφωνα με τους στόχους, οι οποίοι στόχοι στηρίζονται στη σύμβαση, η οποία 4074 στηρίζεται στη σύμβαση. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε τον τροχό, υπάρχουν εργαλεία.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ειδική ιστοσελίδα που λέει πώς πρέπει να γίνεται η όποια ψυχιατρική μεταρρύθμιση τηρώντας τις επιταγές της Διεθνούς Σύμβασης. Επακριβώς, υπάρχουν εργαλεία με τα οποία μπορούμε να αξιολογήσουμε την ποιότητα υπηρεσιών, τα ανθρώπινα δικαιώματα στους χώρους παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Το τελευταίο είναι μια μελέτη που έκανα εγώ, σύμφωνα με την σύμβαση, χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο. Ντρέπομαι να πω ότι η μελέτη μου βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας ως καλό παράδειγμα, κακού παραδείγματος προς αποφυγή. Θα προτιμούσα κάτι άλλο να κάνω και να γίνω πιο γνωστή στα εξωτερικά, αλλά δυστυχώς αυτό ήταν. Αν πούμε ότι θέλουμε να λέμε ότι σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση, αυτό που πρέπει να μας νοιάζει είναι πώς πρέπει να δημιουργηθεί μια καλή σχέση και όχι πώς θα κάνουμε μια καλή διάγνωση για να δώσουμε το αντίστοιχο φάρμακο. Ο στόχος μας δεν πρέπει να είναι η μείωση των συμπτωμάτων μόνο. Είναι να βοηθούμε τους ανθρώπους να ζουν μια καλύτερη ζωή με νόημα. Και εκεί έρχεται η σύμβαση που αν εφαρμοστεί ο νόμος 4074 μπορούμε να το πετύχουμε αυτό το πράγμα. Είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε νοοτροπία? Αναρωτιέμαι. Σας ευχαριστώ. Δώσουμε σε αυτές τις κοινότητες την ευκαιρία να μιλήσουν. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, εμπλέκοντες αυτό που λέγεται ψυχικές παθήσεις, να μιλήσουν. Να μιλήσουν από τα κάτω, να μιλήσουν οι κοινότητες, να στηριχθούμε στην αλληλεγγύη, στη συμμετοχή αυτής της άμεσης δημοκρατίας των κοινοτήτων.